Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί το ορόσημο του Eurogroup της 22ης Μαΐου να μοιάζει ως το πιο ρεαλιστικό για μια συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών στελεχών μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών, ωστόσο το πόσο κοντά βρίσκονται Ευρωζώνη και Διεθνή Νομισματικότητα μείωσης προϋποθέσεις συμμετοχής του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα θα καταδειχθεί τον Απρίλιο στην Αιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Την ανάγκη έβρεσης ενός μηχανισμού δέσμευσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος συνολικά για την τήρηση των μέτρων για μετά το 2019 έθεσε χθες το απόγευμα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Όχι, ήταν η απάντηση των δανειστών στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον πρώην ΟΑΕ έως 20.000 ευρώ μέσω ενός σχεδίου χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, με μόνη προϋπόθεση να είναι τυπική ως προς τις εισφορές που τρέχουν. Τουλάχιστον 263.000 ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ έχουν συσσωρεύσει ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν τα χρόνια της κρίσης, κάτι που τους στερεί ακόμα και την δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνεται η ετήσια δαπάνη στην αγορά του έτοιμου φαγητού, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έρευνα του ΕΛΚΑ σε δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την χώρα, η οποία αναδεικνύει τις σημαντικές και βαθιές αλλαγές από τις οποίες διέρχεται ο Έλληνας καταναλωτής. Παρότι τα κυρία γεύματα που μαγειρεύονται στο σπίτι αποτελούν κυρίαρχη τάση, η αγορά έτοιμου γεύματος από τα σούπερ μάρκετ φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες επιλογές έτοιμου φαγητού των καταστημάτων μαζικής εστίασης. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει σε 635,11 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,83% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.